Καλημέρα. Σήμερα θα φτιάξουμε μία αρματοσιά συρτής για αφρόψαρα. Μικρά τονοειδή και τέτοια. Παλαμίδες και διάφορα. Καταρχήν θα πάρουμε ένα φυλλό. Θα τυλίξουμε εδώ πάνω γύρω στις 25 με 30 οργές μία 50 μπιτονιά. Μετά θα πάρουμε να φτιάξουμε το παράμονο. Θα βάλουμε δύο ψαράκια. Θα κόψουμε ένα παραμουλάκι αυτό το μήκος και θα δουλέψουμε τα σιλικονούχα. Αυτά εδώ, τα 8 μισάρια. Εγώ δουλεύω συνήθως χρώμα άσπρο γιατί δουλεύουν καλά. Θα πάρουμε ένα, θα το πατήσουμε σιγά σιγά να βγει το αγγίστη εδώ μπροστά. Θα περάσουμε την πιτονιά μας μέσα. Δέσουμε. Το παράμολο σε αυτό το εργαλείο που θα φτιάξουμε θα είναι 35 με 40, γιατί αυτά τα ψαράκια είναι δυνατά. Για να βάλουμε πιο ψηλά μας το κόψουμε. Λοιπόν, μπαίνουμε πρώτα αυτό εδώ. Πατάμε και είναι έτοιμο αυτό. Θα παίρνουμε την άλλη άκρη, κόβω μία οριά, κόβω το παράμονο και θα δείτε τώρα γιατί το κόβω. Το κόβω αυτό εδώ, παίρνουμε το άλλο ψαράκι, ξαναπατάμε τον ίδιο τρόπο για να βγει τα κρίση, γιατί μερικές φορές όταν πάει να περάσει από μέσα δεν περνάει η πιτονιά. Λοιπόν, μπαίνουμε και αυτό εδώ. Τώρα εμείς θα βάλουμε, βάζουμε από ένα μέχρι ένα όταν πάμε για διασκέδαση, δύο όταν πάμε για να βγάλουμε ψάρια και τρία βάζουμε όταν κάνουμε καταστροφή. Καλό είναι, εντάξει, ένα με δύο. Είναι έτοιμο και αυτό. Λοιπόν, από εδώ τώρα, από το πρώτο μέχρι εδώ θα μετρήσουμε γύρω στις 50, 60, 70 εκατοστά. Θα πάρουμε το άλλο, το δέσαμε το κοντό του παράμονο, θα το βάλουμε δίπλα, γι' αυτό το έκοψα εδώ για να μπορέσουμε να το δέσουμε. Θα γυρίσουμε μία, δύο, θα το σφίξουμε και θα γίνει ένα παραμουλάκι εδώ γύρω στα 5 εκατοστά, αυτό εδώ θα το κόψουμε. Λοιπόν, το κόψαμε και τώρα θα το ενώσουμε στο παράμολό μας το άλλο που θα δεθεί με τη μάνα και θα είναι όλο μαζί μέχρι το στριφτάρι 3 οργές. Λοιπόν, δέσαμε εδώ, δένουμε και εδώ, τραβάμε, ενώνεται και είναι έτοιμο το παράμονο. Τώρα στις 3 οργές θα δέσουμε πάνω στη μάνα το στριφτάρι, στην οποία μάνα θα βάλουμε πάλι ένα μουλιβάκι πως βάζαμε για τα καλαμάρια της σερτής, ένα 0 ασάκο. Εγώ συγκεκριμένα τώρα θα σας τα δείξω, τα έχω μόνιμα πάνω. Τα περνάω γιατί τα έχω βρει που δουλεύουν και τα έχω μόνιμα. Και θα βάλουμε αυτό το μολυβάκι εδώ στις 3 οργές. Λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο. Και είναι έτοιμη.
δυο ψαράκια πάνω. Αυτά εδώ, είπαμε 50-60, 70 εκατοστά απόσταση το ένα με το άλλο. Λοιπόν, εγώ τις έχω έτοιμες και έχω αυτά εδώ τα μολύβια. 1-0 και 1. Και τα έχω έτοιμα με τα στριφταράκια. Αυτό εδώ έχει ένα, σε αυτό εδώ έχω ένα φτερό. Φτερό δουλεύει πάρα πολύ καλά, πιάνει και πολλά ψάρια και μεγάλα ψάρια. Αυτά είναι από ένα παππού συγχωρημένο, καλά να είναι ο άνθρωπος εκεί που είναι. Αυτός έφτιαχνε μόνο εργαλεία, δεν πήγαινε για ψάρεμα. Τώρα πέσανε στα δικά μου τα χέρια, ψάρεψα εγώ για τον παππού. Λοιπόν, και αν θέλουμε, αυτά είναι, αυτό εδώ είναι 8,5 ψαράκι. Αν θέλουμε, θα βάλουμε τα 6,5, δουλεύουν και τα 6,5. Αλλά πιο πολύ δουλεύει το άσπρο το χρώμα. Αυτό εδώ δουλεύει το χρώμα, το άσπρο. Το άσπρο γκρι δουλεύει. Το άσπρο με το μπλε δουλεύει καλά και αυτό. Και δουλεύει και αυτό εδώ με το κόκκινο κεφάλι. Το άσπρο με το κόκκινο κεφάλι. Τώρα πώς θα τραβήξουμε. Αν πάμε και δούμε τα γλάρια εκεί να παίζουν και δούμε και έχει ψάρια, θα μολύσουμε μέσα από τις 7 οργές μέχρι τις 18 οργές. Κάπου εκεί ενδιάμεσα θα βρούμε τα ψάρια. Όταν έχει πολλά ψάρια, χτυπάνε εκεί 7-8 οργές, χτυπάνε κοντά τα ψάρια. Ταχύτητα, καλή ταχύτητα είναι από 3,2 μέχρι 4,7, αλλά η καλύτερη για να πιάσουμε αυτά τα ψάρια είναι 3,7. 3,7 κόμβους. Με αυτή την ταχύτητα θα πηγαίνουμε και θα πιάσουμε ψαράκια. Πιστεύω να ήταν εύκολο και να καταλάβατε πως θα τη φτιάξετε. Είναι αρκετά εύκολη. Ελπίζω να βγάλετε ψαράκια. Ευχαριστώ πολύ.